Θέλω να ακούσετε τον φιλοξενούμενο στην εκπομπή, ο οποίος είναι καθηγητής στο Αριστοτέλειο, στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της δημόσιας υγείας και επικεφαλής του Κέντρου Ερευνών Πρωτοβάθμιας Υγείας του Αριστοτέλειου, τον κύριο Ηλία Κονδύλη. Έχουμε ξαναμιλήσει, αν θυμάστε, στο παρελθόν, τότε με τις μελέτες περί πανδημίας. Καλημέρα, κύριε Κονδύλη. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα και στις ακροάτριες και τους ακροατές σας. Πάει τόσο καλά η δημόσια υγεία που απλά χρειάζεται μια μεταρρύθμιση περί προσωπικού γιατρού? Ναι, έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε, κύριε Σαχίνη. Να σας πω καταρχήν να ξεκινήσουμε με μια παραδοχή, και η παραδοχή είναι ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη χώρα μας, το πρώτο δηλαδή σημείο επαφής των πολιτών με το σύστημα υγείας, το σημείο από όπου θεωρητικά θα έπρεπε να εισάγονται στο σύστημα υγείας και είναι το σημείο στο οποίο θα έπρεπε να ξαναγυρίζουν, έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια στις υπηρεσίες υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ο μέγας ασθενής του συστήματος υγείας. Και οι παθογένειες, τα πολύ σοβαρά δομικά, οργανωτικά, χρηματοδοτικά προβλήματα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας έχουν πολύ μεγάλο ιστορικό βάθος, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες, αντανακλώντας ως ένα βαθμό την καθυστερημένη και ατελή ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα. Κλείνω την παρένθεση. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι η πρωτοβάθμια είναι ο μέγας ασθενής. Οι αδυναμίες, αυτά τα δομικά προβλήματα αποκαλύφθηκαν με θορυβώδη τρόπο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και δυστυχώς η μεταρρύθμιση την οποία έφερε η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή, η μεταρρύθμιση γιατρός για όλους, ο προσωπικός γιατρός όπως λέτε, μοιάζει να μην θέλει να αντιμετωπίσει αυτά τα σοβαρά δομικά, οργανωτικά, χρηματοδοτικά προβλήματα της πρωτοβάθμιας και επιχειρεί να κατασκευάσει μαγικές εικόνες, λύσεις εκ των ενόντων, κυρίως δια της μετονομασίας, βαφτίζουν το κρέας ψάρι, δια της μετονομασίας αυτών των κατακαιρματισμένων ανεπαρκών δομών της πρωτοβάθμιας σε κέντρα άσκησης προσωπικής ιατρικής. Και ένα σχόλιο προτού μπούμε στα επιμέρους, κύριε Σαχίνη. Η έννοια του προσωπικού γιατρού είναι καινοφανής. Δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Σε όλη την Ευρώπη έχουμε γενικούς γιατρούς, general practitioners, έχουμε οικογενειακούς γιατρούς, family practitioners. Προσωπικούς γιατρούς δεν έχουμε πουθενά στην Ευρώπη. Ακόμη και η ίδια η έννοια του προσωπικού γιατρού είναι προβληματική και στην ουσία υιοθετήθηκε από την αποκαλούμενη μεταρρύθμιση γιατρός για όλους, προκειμένου να βαφτίσει ειδικούς γιατρούς, ειδικούς ογκολόγους, νευρολόγους, νεφρολόγους, ρευματολόγους και πλέον πρόσφατα μάθαμε και ανειδίκευτους απόφοιτους ιατρικών σχολών, τους πρώην αγροτικούς γιατρούς, να τους βαφτίσει και να τους μετονομάσει σε προσωπικούς γιατρούς οι οποίοι θα ασκούν καθήκοντα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Άρα, καλά είπατε εσείς, βαφτίζει το κρέας ψάρι για να καλύψει το μεγάλο κενό. Μισό λεπτό πριν πάμε επιμέρους. Θέλω να καταλάβουν κάτι οι ακροατές. Εσείς το κατέχετε, κύριε Κονδύλη, αλλά να το καταλάβουν. Όσο είναι απαρφανισμένη ουσιαστικά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όλο το βάρος μεταφέρεται στα νοσοκομεία, τα δευτεροβάθμια, δηλαδή στο σύστημα δημόσιο νοσοκομείο, στη δημόσια υγεία, τα οποία είναι επίσης υποκατάρρευση. Πολλαπλασιάζεται το πρόβλημα. Κάνω λάθος? Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Εκτιμάμε ότι το 70% έως και το 70% των προβλημάτων υγείας του πληθυσμού μπορούν να αντιμετωπιστούν στο πρωτοβάθμιο επίπεδο, δηλαδή μπορούν να αντιμετωπιστούν στην κοινότητα, εκεί που ζει, εργάζεται, σπουδάζει ο πληθυσμός. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αντιμετωπιστούν στο νοσοκομείο. Και μόνο το 30% της νοσηρότητας του πληθυσμού χρειάζεται νοσοκομειακή φροντίδα, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια. Στην Ελλάδα αυτή η πυραμίδα που σας περιέγραψα, το 70-30, είναι πλήρως ανεστραμμένη. Τα νοσοκομεία παίζουν ρόλο και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας, με ό,τι αυτό συνέπειες έχει, τα συμπτώματα τα οποία βλέπουν, τις τεράστιες ώρες αναμονής στα επίγοντα, δυσκολία να αντιμετωπιστούν περιστατικά στα νοσοκομεία κτλ. Μάλιστα. Τώρα, μας δώσατε να καταλάβουμε γιατί στην Ελλάδα έχουμε την παντέντα να το ονομάσουμε προσωπικό γιατρό. Είναι σαφές. Για να πάρουμε από όλες τις ειδικότητες και μάλιστα πολύ ειδικές ειδικότητες, να το πω έτσι, και τους βγάζουμε όλους προσωπικούς γιατρούς. Στην ουσία λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ? Θα σας πω, να ξεκινήσω λέγοντας, να κάνω δύο βασικές παρατηρήσεις. Να πω ποια είναι
αν θέλεις να μεταρρυθμίσεις κάτι, να αλλάξεις κάτι, να το βελτιώσεις, πρέπει να έχεις μια καλή κατανόηση των τι προβλημάτων χρειάζεσαι να αντιμετωπίσεις. Ένα βασικό πρόβλημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας είναι ο χρηματοδοτικός της κατακαιρματισμός. Για να έχει κάποιος πρόσβαση σε πρωτοβάθμιο γιατρό, δηλαδή σε έναν γιατρό στην κοινότητα, καταβάλει φορολογία, κοινωνικές ασφαλιστικές εισφορές, απευθείας πληρωμές, πληρωμές σε ιδιώτες, ειδικούς ιατρούς, άτυπες υπογείς πληρωμές, συνεισφορά στο κόστος των φαρμάκων, user fees, δηλαδή τέλη χρήσης, μονοεύρα για κάθε φαρμακευτική συνταγή, και πολλοί συμπολίτες μας, έως και υπολογίζουμε το 10% του ελληνικού πληθυσμού, έχουν και ιδιωτική ασφάλιση υγείας προκειμένου να καλύψουν την πρόσβασή τους σε γιατρούς στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δηλαδή οι πολίτες καταβάλουν έως και 8 διαφορετικές πληρωμές, τις περιέγραψα πριν, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε γιατρούς στην κοινότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατη, πλέον πρόσφατη, δηλαδή προχθεσινή κυριολεκτικά μελέτη του Ευρωπαϊκού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας λέει ότι το 11% του ελληνικού πληθυσμού αντιμετωπίζει καταστροφικές δαπάνες υγείας, δηλαδή θυσιάζει ως και το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για υγεία, κυρίως για πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και σε φάρμακο, γεγονός που σημαίνει ότι το 11% του ελληνικού πληθυσμού αντιμετωπίζει λόγω της δαπάνης του για υγείας τον κίνδυνο της φτώχειας ή της χρεοκοπίας. Φανταστείτε το, κύριε Σαχίνη, είναι σαν να λέμε ότι ο πληθυσμός, το 11% των νοικοκυριών της χώρας, δηλαδή πάνω από 330.000 νοικοκυριά, είναι ο πληθυσμός της Θεσσαλίας και της Ηπείρου μαζί, αντιμετωπίζουν καθημερινά τον κίνδυνο της φτώχειας ή τον κίνδυνο της χρεοκοπίας ως νοικοκυριά, εξαιτίας του ότι πληρώνουν 8 διαφορετικές πληρωμές για να έχουν πρόσβαση σε αναγκαίες υπηρεσίες στην κοινότητα. Ασύλληπτο. Αυτό είναι ένα επίγον ζήτημα το οποίο πρέπει να επιληθεί. Και στο βαθμό που κλείνεις τα μάτια και δεν το προτεραιοποιείς, στην πραγματικότητα συντηρείς μια ακραία κατάσταση φτωχοποίησης του πληθυσμού εξαιτίας αχρίας της φτωχοποίησης του πληθυσμού, προκειμένου να έχει πρόσβαση σε στοιχειώδεις υπηρεσίες και ιατρική φροντίδα στην κοινότητα. Εγώ θα το πω, με συγχωρείτε, πιο χιδέα. Μπορεί να το καταλαβαίνω λάθος, να με διορθώσετε. Άρα η υγεία έχει γίνει εμπόρευμα. Τέλος. Ακόμη και με τη δημόσια προσέγγιση της, διότι έχουμε και στα νοσοκομεία τώρα με τη μεταρρύθμιση, θα είναι με credits, αν πιάνουν στόχους, προϋπολογισμούς, άλλα θα λειτουργούν, άλλα θα υπολειτουργούν τμήματα, αν έχεις πελάτες, το ακούω αυτό και στα δημόσια νοσοκομεία, όλο δε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ακριβώς έτσι είναι, όπως λέτε, ιδίως στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η σχέση δημόσιο-ιδιωτικού τομέα έχει πλήρως ανατραπεί. Να πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Υπολογίζουμε ότι στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του ΕΣΥ, κέντρα υγείας αγροτικού τύπου, περιφερειακά ιατρία, κέντρα υγείας αστικού τύπου, τοπικές μονάδες υγείας, εργάζονται συνολικά 6.000 γιατροί, οι οποίοι είναι υποεξαπλάσιοι σε σχέση με τους 36.000 ιδιώτες ιατρούς, που έχουν ιδιωτικά ιατρία δηλαδή, και λειτουργούν σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ενδεικτικά να σας πω, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, την περίοδο της οικονομικής κρίσης, την πρώτη φάση δηλαδή, 2010-2014, τα κέντρα υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχασαν το 33,7% του ιατρικού τους προσωπικού. Γιατροί οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν ή αποχώρησαν από το σύστημα χωρίς να αντικατασταθούν. Τη δεύτερη περίοδο της οικονομικής κρίσης, 15-18, υπήρχε μια σχέση που έγινε και ελαστικοποίηση των κριτηρίων πρόσληψης, ο κανόνας δηλαδή 1 προς 10 έγινε 1 προς 5, έγιναν κάποιες προσλήψεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν αντιμετώπισαν τις απώλειες της πρώτης φάσης της οικονομικής κρίσης. Λάθος είστε, κύριε Κονδύλη, θα σας διορθώσω, με συγχωρείτε. Ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα με rotation. Σήμερα το πρωί θα είσαι στο Κέντρο Υγείας Καστελίου, αύριο θα είσαι στο Γενικό Νοσοκομείο Βενιζελίου, μεθαύριο θα είσαι στο Αγροτικό Ιατρείο Κανδάνου και παραμεθαύριο θα είσαι στο Ιατρείο του Αεροδρομίου Ηρακλείου. Νομίζετε ότι το λέω στον αέρα, αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει και έρχομαι στην τρίτη φάση, που είναι και η πιο ανησυχητική, κύριε Σακίνη, και αυτά είναι επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, δημοσιεύτηκαν πριν μερικούς μήνες. Την περίοδο της πανδημίας, το 2020-2022, ανεξάρτητα από τις διακηρύξεις, τις μεγάλες διατυπώσεις, τις προεκλογικές καμπάνιες, τα στοιχεία είναι αμήλικτα.
Στα κέντρα υγείας του ΕΣΥ το ιατρικό προσωπικό ελαττώθηκε κατά 9%. Μειώθηκαν δηλαδή οι γιατροί του ΕΣΥ που εργάζονται σε κέντρα υγείας, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει τις ανεκδοτολογικές μαρτυρίες, τις μεμονωμένες μαρτυρίες που φέρνουν στη δημοσιότητα οι δημοσιογράφοι αλλά και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των γιατρών, που μιλάνε για κύμα φυγής των γιατρών του ΕΣΥ από τα κέντρα υγείας υπό το βάρος της υποστελέχωσης, των κακών συνθήκων εργασίας, του χαμηλού μισθού κτλ. Σε αυτήν την κατάσταση, σε αυτήν την κατάσταση δηλαδή της λειψανδρίας, της έλλειψης, της αποδυνάμωσης και αποδιάθρωσης των κέντρων υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δεν μπορείς να απαντήσεις βαφτίζοντας το κρέας ψάρι, δημιουργώντας μαγικές εικόνες. Το πρόβλημα εδώ είναι πρόβλημα αποδυνάμωσης, χρόνιας αποδυνάμωσης και αποδιάθρωσης της δημόσιας και δωρεάν πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία χρειάζεται επίγουσα στήριξη σε υλικούς, χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους. Άρα εκεί είναι, λέτε, το κλειδί. Πριν πάμε στο πώς θα μπορούσαμε να το αγγίξουμε το ζήτημα και όχι με πομφόλιες τύπου προσωπικός γιατρός, που τάχα μου δημιουργούν και ένα κίνητρο σε γιατρούς να μπουν στο παιχνίδι, πρέπει να πω ότι σωστά το αναφέρετε αυτό, ότι πολλοί κόσμος, γιατροί πρώτης γραμμής, φεύγουν, πάνε στον ιδιωτικό τομέα, όχι μόνο γιατροί, και βοηθητικό προσωπικό και νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, φεύγουν, πάνε στον ιδιωτικό τομέα, ενδεχομένως αλλάζουν και χώρο επαγγελματικό. Δεν βγαίνει. Να το πω έτσι απλά. Τώρα η κυβέρνηση, και δεν είναι η μόνη, επιχειρεί να λύσει αυτό το πρόβλημα της μαζικής φυγής γιατρών από το ΕΣΥ, δίνοντας οικονομικά κίνητρα. Δίνοντας επιδόματα, στην περίπτωση των προσωπικών γιατρών λέει ότι θα δώσει σχεδόν διπλάσιους μισθούς. Μπορεί να κάνω λάθος, να μην είμαι απόλυτα ακριβή σε αυτό, διορθώστε με. Επιχειρεί δηλαδή να δώσει οικονομικά κίνητρα στους γιατρούς για να τους ξαναφέρει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τολμώ να σας πω, και το λέω αναλαμβάνοντας και την ευθύνη αυτού που λέω, ότι αυτή η προσπάθεια κινητοποίησης των γιατρών θα αποτύχει ολοκληρωτικά. Και αυτό γιατί η νεοφιλελεύθερη συνταγή του ότι κινητοποιώ τους γιατρούς δίνοντάς τους χρήματα αγνοεί ή μοιάζει να αγνοεί το γεγονός ότι οι επαγγελματίες όπως οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί, πέρα από το να έχουν έναν αξιοπρεπή μισθό, αυτό που ζητάνε είναι την εσωτερική τους κινητοποίηση, την επιστημονική τους αναγνώριση, την κοινωνική τους αναγνώριση, αυτονομία στο χώρο εργασίας τους. Όσα λεφτά και να τους δώσεις, αν ξέρουν ότι θα πάνε σε έναν χώρο εργασίας όπου χρειάζονται το πρωί, όπως είπατε, να δουλεύουν στο κέντρο υγείας ενός χωριού και την επόμενη μέρα να δουλεύουν σε ένα άλλο κέντρο υγείας, το πρωί να ασκούν καθήκοντα παθολόγου και στην διάρκεια της εφημερίας, αν χρειαστεί, να ασκούν και καθήκοντα καρδιολόγου, ανεξάρτητα του μισθού που θα τους δώσεις, αν τους καλείς να στελεχώσουν ένα σύστημα υγείας το οποίο βρίσκεται σε συνθήκη γενικευμένης απαξίωσης και αποδιάρθρωσης, δεν θα ανταποκριθούν. Κύριε Κονδύλη, άρα αντιλαμβάνομαι, πόροι, υλικοτεχνική υποδομή, μέσα δηλαδή, είναι το πεδίο στο οποίο θα έπρεπε κάποιος να αναφερθεί στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι μόνο. Να σας ρωτήσω κάτι. Όλο αυτό το σύστημα δημόσιας υγείας, ξεκινώντας από τα κέντρα υγείας, δεν θα πάω στους προσωπικούς γιατρούς όπως ονομάσαν τώρα. Προσέξτε τι θέλω να σας ρωτήσω. Φτάνοντας στα δημόσια νοσοκομεία και πηγαίνοντας και στα τριτοβάθμια, τα πανεπιστημιακά, με διορθώνω το που κάνω λάθος, όλες αυτές οι υποδομές, μηχανήματα, από τα καλύτερα μηχανήματα, εμείς στην Κρήτη είχαμε να το λέμε, δεν γίνανε με δαπάνες του ελληνικού λαού. Από πού και ως πού μπορεί ο ιδιώτης να μπαίνει μέσα στο νοσοκομείο και να κάνει χρήση υλικών και μηχανημάτων, βεβαίως δεν μπαίνει από μόνος του, λόγω της λειψανδρίας όπως είπατε, λοιπόν, να κάνει τις επεμβάσεις, να παίρνει και το πελατολόγιο, να το πηγαίνει απ' έξω? Με συγχωρείτε, έτσι λειτουργούν στα δυτικά συστήματα δημόσιας υγείας, το τονίζω, γιατί αν πεις ότι έχεις ιδιωτικό σύστημα υγείας όπως στην Αμερική, εντάξει, το ξέρουμε. Ναι, να σας πω τώρα, οι εργολαβικές σχέσεις στα συστήματα υγείας, το γεγονός δηλαδή το δημόσιο εκχωρεί, αγοράζει, ψωνίζει υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα, είναι αρκετά εκτεταμένες σε όλα τα συστήματα υγείας της Βόρειας Ευρώπης, εκεί δηλαδή έχεις εθνικά συστήματα υγείας. Με τη διαφορά ότι
στα βορειοευρωπαϊκά συστήματα υγείας μετά από 30 χρόνια εμπειρίας σε εργολαβικές σχέσεις που αναθέτεις έναν ιδιώτη να σου παρέχει, μετά από 30 χρόνια εμπειρίας έχουν πλέον πλήρως συνειδητοποιήσει τα τεράστια προβλήματα που προκαλούνται από αυτές τις συμβολιακές εργολαβικές σχέσεις και η τάση είναι πλέον είτε να ξαναγυρίζουν αυτές οι υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα, και αυτό γιατί δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα είναι ότι εξαιτίας αυτών των πολυάριθμων εργολαβικών σχέσεων μέσα στο σύστημα υγείας έχει εκτιναχθεί η διοικητική δαπάνη, είναι αυτό που λέμε η γραφειοκρατία της αγοράς, έχει εκτιναχθεί η διοικητική δαπάνη των εθνικών συστημάτων υγείας προκειμένου να διαχειριστούν όλες αυτές τις εργολαβικές σχέσεις, με αποτέλεσμα να εκτρέπουν αναγκαίους και περιορισμένους χρηματοδοτικούς πόρους από το κλινικό έργο σε διοικητικές πράξεις. Προσλαμβάνεις δηλαδή διοικητικούς υπαλλήλους προκειμένου να διαχειριστούν το συμβόλαιο που έχεις με τον εργολάβο, αντί να προσλαμβάνεις γιατρούς για να παρέχεις εσύ εντός του νοσοκομείου, του δημόσιου νοσοκομείου, in-house τις συγκεκριμένες κλινικές υπηρεσίες. Μάλιστα. Θέλω να σας απεγκλωβίσω γιατί έχετε και μάθημα ως εξής. Λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα. Υγεία σε όλους και μακάρι γιατροί να είσαστε αχρίαστοι το πολύ μέχρι σκολικοειδίτιδα. Ωστόσο, εδώ συμβαίνει το εξής, λέει. Ο δυτικός πολιτισμός μπορεί να συγκεντρώσει εκατομμύρια τάγκ σε μισό λεπτό και δεν μπορεί να βρει ρεζέρβα για ασθενοφόρο ούτε με σφαίρες. Δεν είναι μόνο εδώ, να σας πω την εμπειρία μου, λέει, στην Ιταλία τι γίνεται, να κλάψουμε όλοι μαζί. Εντάξει, λέει, ο πυγμαίος δεν έχει ή ο Βεδουίνος ζει στην έρημο. Αλλά εδώ μιλάμε για τον εξευτελισμό του ανθρώπου από τα κατά τα άλλα δυτικό, φανατικό, χρηματόφιλο πολιτισμό. Ναι, το ακούω το σχόλιο και αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι όντως στα ζητήματα της υγείας ένα βασικό ζήτημα είναι το ζήτημα της προτεραιοποίησης. Δηλαδή το τι προτεραιοποιείς, υγεία, εκπαίδευση έναντι άλλων αναγκών. Το τι θέτεις δηλαδή ως προτεραιότητα της κοινωνίας. Αν ως προτεραιότητα της κοινωνίας θέτεις τα ραφάλ, διότι η πόρη είναι πεπερασμένη όπως ξέρετε, αν ως κοινωνία θέτεις ως προτεραιότητα τα ραφάλ, αυτό σημαίνει ότι αφήνεις λιγότερο δημοσιονομικό χώρο, αφήνεις λιγότερο χρηματοδοτικό χώρο για αναγκαίες υπηρεσίες όπως είναι η υγεία, όπως είναι η εκπαίδευση, όπως είναι η στέγαση κτλ. Κτλ. Προφανώς λοιπόν το σχόλιο του ακροατή σας έχει ένα δίκιο. Είναι και ζήτημα προτεραιοποίησης. Μα και να χρησιμοποιήσεις τα ραφάλ για την κυριαρχία σου και τα κυριαρχικά σου δικαιώματα και για αλλότρια συμφέροντα, πάει και έρχεται. Μάλιστα. Το διατάφτα, κύριε Κονδύλη. Ο επίλογος από εσάς, σας παρακαλώ. Δεν έχω, δυστυχώς δεν είμαι αισιόδοξος, δεν είμαι αισιόδοξος για το μέλλον της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι επειδή εκ των πραγμάτων τα, αν θέλετε, οι μαγικές εικόνες και τα τέτοιου είδους αφηγήσεις έχουν κοντά ποδάρια, έχω την εντύπωση ότι οι ίδιες οι αποτυχίες της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης είναι ήδη εμφανής, με την έννοια ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη οι ίδιοι ασθενείς δεν έχουν πρόσβαση ούτε καν στον διακηρυγμένο προσωπικό γιατρό. Έχω την εντύπωση ότι επειδή ακριβώς αυτό που κατασκευάζεται είναι μια μαγική εικόνα η οποία θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα, τα ίδια τα προβλήματα της μεταρρύθμισης θα ξαναφέρουν στην συζήτηση την ανάγκη ουσιαστικής μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας. Θα συμβεί από μόνο του. Κύριε Κονδύλη, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά και για τα στοιχεία που είναι ποτάμι. Καλή σας ημέρα, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.